Ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Κάρλο Στάιμπο «Να ξανασκεφτούμε την αναρχία, άμεση δράση, αυτοδιαχείριση, αυτονομία» σε μετάφραση του Νίκο Κοκάλα από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Από το πρώτο κεφάλαιο, ο αναρχισμός. Τι είναι αναρχισμός? Δεδομένου ότι ο αναρχισμός χαρακτηρίζεται από τον αντιδογματικό χαρακτήρα του, πολύ δύσκολα θα επιτυγχάναμε να δώσουμε ένα σαφή ρυθμό του. Μια τέτοια προσπάθεια θα μας οδηγούσε μπροστά σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, ο αναρχισμός αποτελεί ψυχική κατάσταση που εδράζεται σε συγκεκριμένο τρόπο θέασης του κόσμου και εκδηλώνει μια συμπεριφορά με ρίζες που χάνονται σε χρόνους πολύ μακρινούς. Ενώ η δεύτερη κάνει λόγο για τη συγκεκριμένη θεωρία που ήρθε στο φως με δομημένα χαρακτηριστικά στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Φαίνεται τελικά ότι ο αναρχισμός είναι το προϊόν της ανάμειξης των δύο αντιλήψεων που αναφέραμε, καθώς συναρμόζονται στην ιδέα πως υπάρχει μνήμη που μεταδίδει αξίες και εμπειρίες, έτσι ώστε και οι μεν και οι δε να μην έχουν σβήσει, παρά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που πέρασαν και παρά τη ρητορική περί του αντιθέτου. Η διαμόρφωση του αναρχισμού ως πρακτική θεωρία διεκδικεί μια ολόκληρη παράδοση, η οποία εκδηλώθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες σε φαλανιστήρια, κομμούνες, Σοβιέτ, εργοστασιακά συμβούλια, κολεκτιβοποιήσεις και γαλλικούς μάιδες, ενώ προσφέρει σαφή δείγματα που αστραποβολούν μέσα σε ένα συνοθήλευμα αθλειοτήτων, έστω και αν τις περισσότερες φορές είχαν μικρή ιστορική αντίχηση, ελλειπής βάσης και αβέβαιη θεμελίωση στον χρόνο. Είναι βέβαιο ότι η τάση για εντός εισαγωγικών επιστροφή στο παρελθόν, που δεν λείπει από εκφάνσεις της ελευθεριακής κουλτούρας, στηρίζει την άποψη πως ο αναρχισμός είναι μια ιδεολογία του χθες. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η πλειονότητα των αναρχικών δεν επιδεικνύουν κανένα νοσταλγικό αγκυροβόλημα στο παρελθόν. Ενώ από τη μία ξεκινούν από την πεποίθηση πως η ελευθεριακή παράδοση συνεισφέρει χρησιμότατα εργαλεία για να σκεφτούμε και να αλλάξουμε όλα όσα έχουμε σήμερα, από την άλλη έχουν επίγνωση ενός αδιαφυσβήτητου του γεγονότος. Αν επικαλεστούμε την πρώτη αντίληψη περί αναρχισμού, εκείνη που τον αντιλαμβάνεται απλώς ως τρόπο συμπεριφοράς, καταλήγουμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες για την ακριβή έννοια της συμπεριφοράς αυτής. Κάποιες από αυτές, μάλιστα, μας βοηθούν να διακριβώσουμε αμφισημείες και επιφανειακές προσεγγίσεις που αφορούν, για παράδειγμα, ανθρώπους, οι οποίοι είναι απλώς δυσαρεστημένοι με το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον όπου υποχρεούνται να ζήσουν και βρίσκουν καταφύγιο σε μια εφήμερη αντίδραση όπου βαραίνουν σε υπερβολικό βαθμό το συγκυριακό και ενίοτε το αμυγός αισθητικό. Το θεωρητικό σώμα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα βασικά στοιχεία που διαπλάθουν το θεωρητικό σώμα του αναρχισμού. Η απόρριψη κάθε μορφής εξουσίας και εκμετάλλευσης, κυρίως όσες διαρθρώνονται γύρω από το κεφάλαιο και το κράτος, η στήριξη σε κοινωνίες που θεμελιώνονται στην ισότητα και την ελευθερία και η θέση κατά συνέπεια της ελεύθερης ένωσης από τα κάτω. Συχνά, βέβαια, η αναρχική αυτοπροσδιορίζεται καταρχήν με βάση όσα απορρίπτουν το κράτος, τον καπιταλισμό, την ανισότητα, την πατριαρχική κοινωνία, τον πόλεμο, τον μιλιταρισμό, την καταπίεση στην όποια μορφή, την εξουσία, παρά με όσα προτάσουν ως εναλλακτική λύση. Υπό το πρίσμα αυτό, ορισμένοι θεωρούν ότι ο αναρχισμός ναι μεν έχει επιδείξει έντονη διορατικότητα στην εξακρίβωση προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ωστόσο δεν στάθηκε πάντοτε στο ύψος του αναμενομένου ώστε να συνεισφέρει δραστικές λύσεις, αντιμετωπίζοντας έτσι και τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες. Το συγκεκριμένο επιχείρημα έχει βάση, καλό όμως ήταν να λάβει μια ευθεία ανταπάντηση. Κατά κανόνα, οι άλλες, αντίπαλες κοσμοθεωρίες, δεν μπορούν ούτε κατ' ελάχιστο να καθιστούν ότι διαθέτουν την ικανότητα να εντοπίζουν προβλήματα και δυσλειτουργίες. Αντιδογματισμός. Οι αναρχικοί ανέκαθεν επιδείκνυαν έκδηλα τη δυσπιστία τους για τα κλειστά προγράμματα, που τόσο αρέσουν σε όσους κατά κανόνα δεν εφάρμοσαν ποτέ ούτε ένα πρόγραμμα, ή ακόμα περισσότερο το έχουν καταστρατηγήσει από κομματικά ή θεσμικά πόστα. Ούτε ζητούν να εκπονηθεί κάποια επιστημονική θεωρία, δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς αυτήν συνεπάγεται στον έναν ή στον άλλο βαθμό και την αποδοχή μιας εξουσίας που αναλαμβάνει να τη διαχειριστεί. Σε μια τέτοια τάξη πραγμάτων, όπως σημειώνει συχνά στα κείμενά του David Graeber, ο αναρχισμός είναι μάλλον ένα εμπνευσμένο και δημιουργικό ερέθισμα, το οποίο θα πρόσθετα, πασχίζει να διαφυλάξει μια ανοιχτή στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και τη διαφορά, έχοντας επίγνωση πόσο δύσκολο είναι να επιβληθεί στην επιβολή και αντιμετωπίζει με δυσπιστία τους κανόνες που προορίζονται για παγκόσμια εφαρμογή. Αποτέλεσμα όλων αυτών υπήρξε συνήθως μια εκλεκτικιστική και πολύπλευρη σκέψη που στέκεται απέναντι στον σε γενικές γραμμές ομοιογενή και μονολυθικό χαρακτήρα του θεωρητικού σώματος του μαρξισμού. Σοφοί και επιστήμες. Όπως έχω ήδη σημειώσει, η ελευθεριακή σκέψη δεν θέλησε ποτέ να επεξεργαστεί κάποια επιστήμη, με σκοπό για παράδειγμα να προσδιοριστεί κάποια δετερμινιστική εξέλιξη των κοινωνιών. Και όχι μόνο αυτό, πάντοτε στεκόταν με μεγάλη δυσπιστία απέναντι σε ό,τι σημαίνει σοφός ή διανοούμενος. Ο Μπακούνιν, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, κρατούσε διαρκώς αποστάσεις από σοφούς, διανοούμενους και επιστήμονες. Συγκεκριμένα, αντέκρουσε τα σχέδια του Κόντι για διαμόρφωση επιστημονικής κυβέρνησης, αλλά και τα μαρξιστικά για σύσταση κυβέρνησης με επιστημονικό σοσιαλισμό.
Η σύλληψη της τελευταίας ιδέας οφείλεται μάλλον στον Έγκελς παρά στον Μάρξ, ο οποίος συχνά ασκούσε ριζοσπαστική κριτική στη θεωρούμενη γνώση της επιστήμης. Είναι αλήθεια πάντως ότι πολλοί αναρχοί του 19ου αιώνα, με τον Προυντόν επικεφαλής και τον Μπακούριν στη λίστα, τάχτηκαν με την ισχύ της επιστήμης ως αντίβαρο στη θρησκεία, όσο και αν διατηρούσαν τις επιφυλάξεις τους. Ο Κροπότκιν από την πλευρά του στεκόταν πάντοτε μακριά από τις αρετές που αποδίδονταν στην επιστήμη. Είναι βέβαιο ότι και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει στον ελευθεριακό λόγο μια εύλογη δυσπιστία για σοφούς, διανοούμενους και επιστήμονες, τόσο για τη θεωρητική τους έκφραση, όσο και για την απτή υλοποίησή της. Αν θέλουμε να αποτιμήσουμε την αναρχική προοπτική, αρκεί να θυμηθούμε ότι οι κολεκτιβοποιήσεις που έγιναν στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου δεν σχεδιάστηκαν από επιστήμονες ή διανοούμενους, τις πραγματοποίησαν οι απλοί άνθρωποι που φαινομενικά δεν διαθέτουν τη γνώση. Σχολές και ρεύματα. Είναι γεγονός ότι από τη διαμόρφωση του θεωρητικού σώματος του αναρχισμού δεν έλειψαν σχολές και ρεύματα. Υπάρχουν ατομικιστές αναρχικοί, όπως και μη ατομικιστές, ως επί το πλείστον μουτουαλιστές, κολεκτιβιστές, αναρχοκομμουνιστές. Υπάρχουν αναρχικοί που αγωνίζονται για τον λαό γενικά, καθώς και εκείνοι που ενώνουν τη διεκδικητικότητά τους με μια συγκεκριμένη ανθρώπινη ομάδα. Υπάρχουν αναρχικοί που δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη συνδικαλιστική δουλειά, όπως και εκείνοι που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί της. Υπάρχουν αναρχικοί ειρηνιστές και άλλοι όχι και τόσο πολύ. Υπάρχουν αναρχικοί που συμμετέχουν στη θεωρητική διαμόρφωση του δικού τους λόγου, όπως και άλλοι που τροφοδοτούνται από φλέβες του εργατικού κινήματος ή σχετίζονται με τον κόσμο της αντικουλτούρας. Υπάρχουν τέλος αναρχικοί με αλφα κεφαλαίο, αυτοί που δεν προσχωρούν σε κανένα από τα υπάρχοντα ρεύματα, μια κατηγοριοποίηση για την οποία γίνεται πολύ λόγος, όπως και αναρχικοί με αλφα μικρό, οι οποίοι συμμετέχουν στα νέα κινήματα. Όλα αυτά δυσχεραίνουν ασφαλώς το έργο μιας ολιστικής κριτικής στον αναρχισμό, αφού πολύ πιθανόν κάποιοι δεν θα αισθάνονται ότι τους αφορά. Έτσι λοιπόν, η διάκριση σε μουτουαλιστές, κολεκτιβιστές και αναρχοκομμουνιστές δεν έχει στον αναρχισμό την ίδια βαρύτητα με εκείνη που διαχωρίζει το ιδεολογικό σώμα του μαρξισμού σε λενινιστές, τροτσκιστές και μαουικούς. Ούτε προβάλλει στον αναρχισμό κάποιο πρόσωπο ή εικόνα του οποίου να πλανάται εμφανώς πάνω από τους υπόλοιπους. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κανένας Μάρξ, όπως δεν υπάρχει ουδής ιερός κανόνας σαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ή το Κεφάλαιο. Από την άλλη, παρότι σήμερα δεν υπάρχουν ακόλουθοι του Μπακούνιν ή του Κροπότκιν, θα ήταν παράλογο να αρνηθούμε ότι τέτοιες μορφές που δίνουν το όνομά τους σε ιδεολογικές τάσεις δεν εξακολουθούν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης, γεγονός που δεν ταιριάζει στον εικονοκλαστικό χαρακτήρα του ελευθεριακού κόσμου. Ούτε λαμβάνεται συνήθως υπόψη ότι οι κυριότεροι θεωρητικοί του αναρχισμού του 19ου αιώνα ήταν στοχαστές συχνά αντιφατικοί, όμοιροι της εποχής τους σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα προβλήματα σχετικά με τις γυναίκες, την επιστήμη, την τεχνολογία ή τους φυσικούς πόρους. Καταλήγουμε μάλλον στο συμπέρασμα ότι τον τελευταίο καιρό όλο και κάποια πρόοδο έχουμε κάνει σε αυτούς τους τομείς, έστω και αν είναι προφανές ότι οι λογιζόμενοι μεγαλύτεροι θεωρητικοί του σύγχρονου αναρχισμού δεν διαθέτουν την άβρα που ανέδιδαν οι μεγάλες μορφές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Προυντόν, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Φλόρες Μαγόν, Φερέρι Γουάρντια, Μαλατέστα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα συμφωνήσουμε ότι πολύ σπάνια μια συζήτηση ανάμεσα σε ελευθεριακούς θα καταλήξει σε αντιπαράθεση για το αν ο Μπακούνιν ή ο Κροπότκιν είπε εκείνο ή το άλλο. Παρόλο που ο σύγχρονος αναρχισμός αποτελεί ένα περίπλοκο μείγμα από ευαισθησίες αντί να ανατρέχει στα όσα διαβεβαιώνουν οι κλασικοί, συνήθως ερμηνεύει και υποθέτει τι θα έλεγαν εκείνοι σήμερα, δίχως να εμένει σε μια τυφλή πίστη. Αναρχική και ελευθεριακή. Στις προηγούμενες σελίδες χρησιμοποίησα διακρίτως και θα συνεχίσω να το κάνω στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του βιβλίου τα επίθετα αναρχικός και ελευθεριακός, παρότι όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, υπερέχει σαφώς το πρώτο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον αντίστοιχο χώρο στην Ισπανία, ήταν ευνόητο ότι τα δύο επίθετα αποτελούσαν σχεδόν τέλεια συνώνυμα. Όταν γινόταν λόγος, για παράδειγμα, για το καταλανικό ελευθεριακό κίνημα, ήταν προφανές ότι γινόταν λόγος και για το καταλανικό αναρχικό κίνημα. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω πως κάνω λάθος όταν ισχυρίζομαι ότι αυτά τα δύο επίθετα παρουσιάζουν κάποια διαφορά. Φαίνεται πως το πρώτο, αναρχικός, ενέχει μεγαλύτερο ιδεολογικό και θεωρητικό βάρος από το δεύτερο, ελευθεριακός. Κάποιος είναι αναρχικός, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι έχει διαβάσει Μπακούνιν, Κροπότκιν και Μαλατέστα και συμμερίζεται στον έναν ή στον άλλο βαθμό τις ιδέες που εκφράζουν οι συγκεκριμένοι στοχαστές. Από την άλλη, η ιδεολογική και θεωρητική φλέβα ξεθοριάζει κάπως με το επίθετο ελευθεριακός, το οποίο υποδηλώνει πιο χαλαρή ιδεολογική ταυτότητα και μπορεί να παραπέμπει και σε άτομα που πιστεύουν στην άμεση δημοκρατία, στην έννοια της συνέλευσης και στην αυτοδιεύθυνση, δίχως κατά ανάγκη να είναι αναρχική. Στο σημείο αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω πως ναι, μεν η ανάγνωση του Μπακούνιν, του Κροπότκιν και του Μαλατέστα προτείνεται ανεπιφύλακτα, κατά την άποψή μου όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νοητικός ορίζοντας και όχι η ιδεολογική ταυτότητα που συνδέεται με την ασφαλώς συζητήσιμη έννοια που αποδίδω στο επίθετο ελευθεριακός. Με άλλα λόγια, με ενδιαφέρουν περισσότερο οι οργανώσεις και οι άνθρωποι που τους εκφράζει το επίθετο αυτό, παρά οι οργανώσεις και οι άνθρωποι που προσκολούνται σχολαστικά στον αναρχικό κανόνα,
έστω και αν λειτουργούν συνήθως και καλώς κάνουν, πέρα από απαρέγκλητες δογματικές ή ιδεολογικές φόρμες. Πιστεύω ακράδαντα λοιπόν ότι σύμφωνα με την ενοιολογική διάκριση που θέτω, δεν είναι όλοι ελευθεριακοί ταυτόχρονα και αναρχικοί. Υπερτερούν ωστόσο εμφανώς οι αναρχικοί, που ακολουθώντας είτε τη λογική είτε τις καταστάσεις, αποδέχονται τους κανόνες που διαπνέουν την ελευθεριακή πρακτική. Στις αρχές του 2011 έγραψα ένα κείμενο, στο οποίο επί της ουσίας υπερασπιζόμουν την ανάγκη συγκρότησης μιας πλανητικής ελευθεριακής οργάνωσης, προκειμένου να στεγάσει όλους εκείνους που θα δήλωναν σύμφωνοι με την άμεση δημοκρατία, τη συνέλευση και την αυτοδιεύθυνση, ασχέτως ιδεολογικής άποψης, ακόμα και αν στερούνταν παντελώς αυτή την τελευταία. Υπό αυτή την έννοια, όποιες και αν ήταν οι ελλείψεις του κινήματος της 15ης Μάη, αναμφίβολα πολλές, συντάσσομαι με τους ελευθεριακούς αλλά και με τους αναρχικούς που επέλεξαν να δουλέψουν για το κίνημα αυτό και όχι να στρατολογήσουν μέλη για τις μικρές ομάδες τους. Επέλεξαν να δουλέψουν μαζί με τον απλό κόσμο παρά να τροφοδοτήσουν τον κλειστό και αυτοαναφορικό κύκλο τους. Αυτό ασφαλώς ευχαρίστησε πολλούς φίλους που δυσπιστούν απέναντι στα προτάγματα τα οποία βασίζονται στην ιδεολογική καθαρότητα, στα δόγματα και στα κληροδοτήματα που συνήθως τα συνοδεύουν. Έστω και έτσι, δεν κρύβω ότι η ενοιολογική άποψη που προτείνω επισύρει προβλήματα. Θα αφήσω κατά μέρος το γεγονός ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, να γίνεις αναρχικός. Όταν αυτό προσδιορίζεις ως τέτοιο, θα σκεφτούν ορισμένοι, βάζεις τον πήχη πολύ ψηλά και σε κάποιες περιπτώσεις φέρεις αλαζονικά στάση μη θεμητή. Θυμάμαι ότι στο τόσο μακρινό 1976, με την ευκαιρία μιας συνάντησης που οργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Εργασίας, ΣΕΝΕΤΕ, στο Μανθανάρες, στη Ciudad Real, κάποιος ρώτησε έναν συνταξιδιώτη μου στο λεωφορείο αν ήταν αναρχικός. Εκείνος απάντησε με ταπεινοφροσύνη αλλά και κάποια δόση ειρωνίας ότι απλώς ήταν αντιαυταρχικός. Υπό μία άλλη έννοια πάντως και για καλή μας τύχη, δεν νομίζω πως στην Ισπανία κατάφερε να εδραιωθεί αυτή η καθόλου λεπτή ταύτιση της αναρχίας με την αταξία, θέση τόσο προσφυλής στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που επιφέρει το ελευθεριακό. Ένα από αυτά, το κυριότερο, απορρέει από το γεγονός πως στη βορειοαμερικανική πολιτική κουλτούρα το αντίστοιχο επίθετο της αγγλικής Libertarian παραπέμπει σε ένα είδος ακραίου, ατομικιστικού και εκτιτικού φιλελευθερισμού. Παρότι αυτή η έννοια ακούγεται σήμερα και στην Ισπανία, δεν πιστεύω ότι τουλάχιστον για την ώρα έχει καταφέρει να παραγωνίσει τα συλλογικά και αλληλέγγυα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ανέκαθεν έπνεαν τους ελευθεριακούς αναρχικούς στην Ιβηρική. Να προσθέσουμε τέλος ότι μια άλλη εκδοχή του επιθέτου ελευθεριακός, πολύ κοινή στη Λατινική Αμερική, καθώς σχετίζεται με τη δράση των ελευθερωτών στις αρχές του 19ου αιώνα, δεν δημιουργεί προβλήματα στην ενοιολογική διάκριση που θέτω. Αμοιβαίες τροφοδοτήσεις. Η συνεισφορά των αναρχικών και των κινημάτων τους υπήρξε μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, ο απόϊχος των θεωρητικοποιήσεων και των πρακτικών τους επεκτείνεται αισθητά, άμα συμπεριλάβουμε τη συνεισφορά όσων εμπνέονται σε πιο γενικές γραμμές από την ελευθεριακή παράδοση, σύμφωνα με την ενοιολογική ανάλυση που μόλις προηγήθηκε. Ο απόϊχος αυτός αποκαλύπτεται στις πιο διαφορετικές επιστήμες. Δίχως την παραμικρή πρόθεση να δώσω ένα πλήρη κατάλογο, αναφέρω την παιδαγωγική, Ιβαν Ίλιτς, Αλεξάνδερ Νίλ, την ψυχιατρική, David Cooper, Ronald Leng, τη γεωγραφία, Ελιζέ Ρεκλή Κροπότκιν, την ανθρωπολογία, Σάλινγκ και Κλάστ, την επιστημολογία, Πολ Φαγεράμπετ, τα κείμενα του οποίου δεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες πριν από 4 δεκαετίες, δίχως να καταλαβαίνουμε τη βαθύτερη σημασία τους, και την κριτική της λογοτεχνίας, Λιούις Μάρφορντ, Τζον Σέρζαν, ή των άλλων μοθών εκμετάλλευσης, Κορνίλιος Καστοριάδης, Μισελ Φουκό και για άλλη μια φορά, ο Ίλιτς. Ωστόσο, στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει επίσης να μνημονευθεί η αλληλοτροφοδότηση ανάμεσα στην ελευθεριακή σκέψη και σε λιγότερο ή περισσότερο συγγενικά κινήματα. Ιδούμε μερικά παραδείγματα. Ο ειρηνισμός και ο αντιμιλιταρισμός, για παράδειγμα Τολστόι και Γκάντι, τα κινήματα που αφιερώθηκαν στη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό και τον ρατσισμό, εκείνα που αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή εθνοκεντρισμού, τα δίκτυα που θέλουν να βάλουν τέλος στην εκμετάλλευση και την περιθωριοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες, οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων, η χορτοφαγία και οι βίγκαν, εκείνοι που πρόταξαν την αντικουλτούρα, τον σιτουασιονισμό και τον ζαπατισμό, όσοι αποφάσισαν να σηκώσουν το κεφάλι στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, ή τέλος, εκείνοι που έφεραν στο προσκήνιο τις οικολογικές τους ανησυχίες και μαζί με αυτές τη συζήτηση για τα περιβαλλοντικά όρια και τους πόρους του πλανήτη. Μιλώ για κινήματα τα οποία γονιμοποιήθηκαν από την ελευθεριακή σκέψη και τα οποία ως αντιστάθμισμα επικαιροποίησαν τις αντιλήψεις της. Η σημερινή υπόστασή της δύσκολα θα μπορούσε να εξηγηθεί χωρίς αυτό το ιστορικό πλαίσιο, πάντοτε με αντικαπιταλιστικό, αντικρατικό και αντιεξουσιαστικό ορίζοντα, όπως ορθά μας υπενθυμίζει ο Ντάνιελ Μπάρετ. Το ατομικό και το συλλογικό. Από την άλλη, να θυμίσουμε ότι οι ελευθεριακοί ανέκαθεν υπεράσπιζαν πλήρως το άτομο και τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Παρότι οι αναρχικοί στοχαστές έχουν ενδεχομένως αποδώσει έννοιες διαφορετικές στη λέξη ελευθερία, όλοι ανεξαιρέτως την αντιλαμβάνονται ως κεντρικό στοιχείο κάθε χειρεφετητικού προγράμματος. Αρκεί να θυμηθούμε ότι για τον Εμμανουέλ Μπουνιέ η αξιοπρέπεια, η εξέγερση και η χειραφέτηση
αποτελούν τις τρεις ιδέες που δίνουν δύναμη στον αναρχισμό και παραπέμπουν στις βαθύτερες ανθρώπινες πτυχές. Σύμφωνα με την προοπτική που μου κεντρίζει στο ενδιαφέρον, σε αυτές τις ιδέες θα πρέπει να προστεθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας των συνενώσεων. Τίποτα πιο παράλογο από την προσδοκία να επιβληθεί ο ελευθεριακός κομμουνισμός ή κάτι ανάλογο. Πριν από λίγο καιρό, ένας συνάδελφος με κατέκρινε επειδή είχα συμπεριλάβει κείμενο του Max Stirner, του επωνομαζόμενου ατομικιστή αναρχικού, στην ανθολογία της ελευθεριακής σκέψης που παρέδωσα στο τυπογραφείο το 2010. Νομίζω πως κατά τα άλλα θεμητή κριτική δεν ήταν σωστή. Ούτε ο Στίρνερ είναι ένας άξεστος και αδαής ατομικιστής, έτσι όπως μας τον παρουσιάζουν συνήθως. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από τους λεγόμενους ατομικιστές αναρχικούς δεν αρνούνται τις συλλογικές μορφές οργάνωσης και δράσης, αλλά όπως κάθε αναρχικός, αποκηρύσουν τις μορφές οργάνωσης και δράσης που υποθάλπουν στον έναν ή στον άλλο βαθμό την εκδήλωση εξουσιαστικών διεργασιών. Έτσι λοιπόν, ο ατομικιστικός αναρχισμός, που δεν αποτελεί δική μου επιλογή, έχει να επιδείξει για παράδειγμα μια υγιή και ριζοσπαστική αντιπαράθεση με όλα τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο τα κρατικά, και τα εξουσιαστικά ρεύματα που τα στηρίζουν. Με αυτή την έννοια, εμπλούτησε τα πολύ πιο σημαντικά ρεύματα του συνεργατικού κοινωνικού αναρχισμού. Καθώς δεν εξαντλούνται όλα στην κρατική εξουσία και το κεφάλαιο, και επειδή η εξουσία αποκτά συχνά πιο επιτηδευμένες μορφές που δύσκολα γίνονται κατανοητές, η υπεράσπιση της αυτονομίας του ατόμου απέναντί της αποτελεί διαχρονικά έργο έντιμο, όσο και αναγκαίο. Η ανθρώπινη φύση. Επιπλέον, ανάμεσα στους αναρχικούς υπάρχουν τα πάντα. Ασκητές και ελευθεριάζοντες, ειδονιστές και εγκρατείς, διαχειτικοί και αντικοινωνικοί, εραστές της εργασίας και υπέρμαχοι του δικαιώματος στην τεμπελιά, δημιουργικοί και μίζεροι. Πολλές τάσεις της αναρχικής σκέψης φαίνεται πως δυσπιστούν απέναντι στην ύπαρξη μιας περιγράψιμης σε κάθε τόπο και στιγμή ανθρώπινης φύσης, με βάση κάποιο άφευκτο δομικό χαρακτηριστικό όπως η βούληση για δύναμη για την οποία μιλούσε ο Νίτσε, ή κάποιο πρόταγμα απογυμνωμένο από ανταγωνισμό. Ακόμα και έτσι, κατά κανόνα στους αναρχικούς καταλαμβάνει περίοπτη θέση η αντίληψη πως ο άνθρωπος, με αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη, μπορεί να ζήσει δίχως καταναγκασμούς και εξουσία. Αυτή είναι η βασική αντίληψη, έστω και αν συγχρόνως καθίσταται προφανές ότι η κατάργηση της εξουσίας δεν συνεπάγεται έτσι απλά και αφανισμό των αναφερόμενων πρακτικών και αξιών. Κατά τα άλλα, η αναρχική σκέψη ξεκινά από την εικασία πως η ανθρώπινη φύση δομείται από διάφορους παράγοντες δεδομένων των περιστάσεων. Αποτελεί μεν προϊόν του περίγυρου, από τη στιγμή όμως που ο περίγυρος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ανθρώπινη φύση. Αρκετές φορές έχει υποστηριχτεί ότι ο αναρχισμός εστενίζεται μια ωραιοποιημένη και ρομαντική άποψη, με αποτέλεσμα την εξειδανίκευση της ανθρώπινης υπόστασης. Υπάρχουν επιχειρήματα που ενισχύουν αυτό το συμπέρασμα, όπως επίσης γερά είναι και τα επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς. Η άρνηση της εξουσίας και της καταναγκαστικής αρχής, ίδιων του αναρχισμού, μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής δυσπιστίας για τις συνέπειές τους. Ας μην ξεχνάμε τέλος πως πολλοί αναρχικοί στοχαστές δεν αντιλαμβάνονται την επανάσταση ως κοινωνική έκρηξη για πολιτική ρήξη, αλλά πιστεύουν πως πρόκειται σε σημαντικό βαθμό για ανάκτηση αξιών και στάσεων, οι οποίες έστω συγκαλυμμένες είναι διαρκώς παρούσες. Για τον Κροπότκιν, η αλληλοβοήθεια ήταν κοινός κανόνας στις μικρατικές κοινωνίες. Σε μια παρόμοια αντίληψη παραπέμπουν τα λόγια του Γερμανού αναρχικού Γκούσταβ Λαντάουερ. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το κράτος είναι μια κατάσταση, μια σχέση μεταξύ ανθρώπων, ένας τρόπος ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το καταστρέφουμε όταν καθιερώνουμε άλλες σχέσεις, όταν συμπεριφερόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δίχως ηγέτες. Πολλές φορές έχει διατυπωθεί φαινομενικά με πιο εκλεκτισμένο τρόπο η ιδέα πως η ηγεσία, παρότι δεν πρόκειται για υγιή πραγματικότητα, αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών και για το λόγο αυτό δεν μένει παρά να την αποδεχτούμε. Συγκεκριμένα τούτη θέση αποτελεί κοινό τόπο σε πολλές μαρξιστογενείς κριτικές του αναρχισμού. Όμως, αν βασιστούμε σε αυτό το επιχείρημα, δεν απομένει άλλη λύση από το να αποδεχτούμε και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της πραγματικότητας των κοινωνιών μας. Όπως για παράδειγμα την εκμετάλλευση, την αποξένωση και την έλλειψη αλληλεγγύης. Μολονότι η έκφραση αναρχικός ηγέτης είναι αντιφατική, ας μην μας διαφεύγει πως το ζήτημα της ηγεσίας εμφανίστηκε και στο εσωτερικό των ελευθεριακών οργανώσεων. Αρκεί να αναφέρουμε τη βρημία κριτική που ασκήθηκε στη δεκαετία του 1930 στη σύσταση της Ιβηρικής Αναρχικής Ομοσπονδίας ΦΑΗ και στην υποτιθέμενη ή πραγματική πρόθεσή της να ελέγξει το σύνολο του ελευθεριακού κινήματος, αυτοαναγορευόμενη σε πρωτοπορία. Ο ίδιος ο Μπακούνιν κατηγορήθηκε πολλές φορές και όχι άδικα πως συμμετείχε σε κινήσεις για σύσταση μυστικών και ιεραρχικών οργανώσεων. Βεβαίως υπήρχε και η άλλη όψη του Ρώσου επαναστάτη. Όπως ήδη έχω αναφέρει, εξέφραζε μια προαγγελτική δυσπιστία αναφορικά με την κοινωνία που θα διοικείται από σοσιαλιστές σοφούς, εκείνη που διαισθανόταν ότι υπεράσπιζε ο Μάρξ. Παρότι ο Μάρξ δεν ήταν πάντοτε εξουσιαστής και Ιακωβίνος οπαδός της πρωτοπορίας, αυτή η ιδεολογική μήτρα είχε έντονη παρουσία στο έργο του και πιο συγκεκριμένα στη στάση του. Φαίνεται πάντως ότι οι εφήμεροι ηγέτες που διέφταναν στους κόλπους τους στα αναρχικά κινήματα δεν εμφάνιζαν τα ίδια στοιχεία με αυτά που χαρακτήριζαν ανάλογα φαινόμενα σε άλλους χώρους.
Η δράση τους μάλλον παρέπεπε σε διανομενίστικη και ηθική επιρροή παρά σε πρόσωπα που διέθεταν ανεξέλεγκτη εξουσία. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τα αναρχικά κινήματα, δεν υπήρξε καμία παρέγκλητη θεωρία για διαχείριση και επίβλεψη. Το κίνημα αυτοδιαμορφωνόταν συλλογικά και επομένως αυτοδιορθωνόταν. Στο εσωτερικό του, λοιπόν, δεν υπήρχε χώρος για αυτοανακυρισσόμενες πρωτοπορίες, όπως για παράδειγμα φορείς μιας υποτιθέμενης ανώτερης γνώσης, που συχνά έμεναν πίσω από εκείνους που ήθελαν να καθοδηγήσουν. Ας αφήσουμε να μας μιλήσει ο Ρώσος αναρχικός Βολίν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η κεντρική ιδέα του αναρχισμού είναι απλή. Κανένα κόμμα, καμία πολιτική ή ιδεολογική ομάδα που στέκεται πάνω υπέρ από τις εργατικές μάζες για να τις κυβερνήσει ή να τις καθοδηγήσει, δεν θα κατορθώσει ποτέ να τις χειραφετήσει, ακόμα και το επιθυμεί ειλικρινά. Η πραγματική χειραφέτηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την άμεση δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων, των ίδιων των εργαζομένων. Οφείλουν να είναι ενωμένοι, όχι κάτω από τη σημαία ενός πολιτικού κόμματος ή κάποιου ιδεολογικού σχηματισμού, αλλά στις ταξικές οργανώσεις τους, συνδικάτα παραγωγής, εργοστασιακές επιτροπές, συνεταιρισμούς κτλ., με βάση συγκεκριμένη δράση και αυτοδιοίκηση, βοηθούμενοι, αλλά όχι διοικούμενοι, από τους επαναστάτες που δουλεύουν μαζί με τις μάζες και όχι πάνω από αυτές. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εκτός από την περήφανη άρνηση των ηγετών, οφείλουμε να διαισθανθούμε τη σημασία της διαδικασίας που τους αντικαθιστά, της άμεσης δημοκρατίας ίσων ανθρώπων. Η ουτοπία. Καταρχάς, η πιο πάνω επιχειρηματολογία αξίζει να λάβει ως απάντηση την κατηγορηματική διεκδίκηση της ουτοπίας. Τούτοι εδώ, διατηρούνται οι ελευθεριακοί, δεν έχει αρνητικό χαρακτήρα έτσι όπως τον απέδωσαν οι Μάρξ και Έγγελς στους ουτοπικούς σοσιαλιστές. Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πίτερ Μάρσαλ υποστηρίζει ορθά ότι ο αναρχισμός είναι ουτοπικός με την έννοια ότι φαντάζεται διαρκώς έναν πιθανό κόσμο. Ταυτόχρονα όμως είναι και πολύ ρεαλιστικός, δεδομένου ότι τα θεμέλια του στηρίζονται σε βαθιά ριζωμένες παραδόσεις αλληλοβοήθειας. Δέχομαι παρόλα αυτά ότι είναι δύσκολο οι αναρχικές ιδέες να περάσουν στην πράξη. Τι θα κερδίζαμε όμως, αν παρετούμαστε από την προσπάθεια, ακόμα μάλιστα τον ολοένα περισσότεροι άνθρωποι δεν τις αντιλαμβάνονται πλέον καθόλου σε ένα μακρινό και ακατανόητο πρόγραμμα, με τον επακόλουθο τρόμο που αυτό προκαλεί στους κυβερνήτες μας. Εν τέλει, πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι με τις σχέσεις που καθιερώνει ανάμεσα σε μέσα και σκοπούς, ο αναρχισμός είναι περισσότερο ουτοπικός από τη σοσιαλδημοκρατία ή τον ελληνισμό? Δεν δίνει μια ειρωνική απάντηση σε πολλές από τις σημερινές δυσκολίες εκείνο το γαλλικό αναρχικό τραγούδι του 19ου αιώνα, το οποίο αφού διαβεβαιώνει πως το κεφάλαιο έχει επιτέλους καταργηθεί, βάζει στα χείλη του πρωταγωνιστή μια καθόλου ατρόμητη ερώτηση: ποιος θα πληρώνει τώρα τα μεροκάματα το Σάββατο, που ασφαλώς βρήκε εύκολα την απάντηση από τη στιγμή που ο καπιταλισμός και οι κανόνες του είχαν πεταχθεί στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Από το δεύτερο κεφάλαιο, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, άμεση δημοκρατία. Κριτική στη δημοκρατία. Κοινός τόπος στην ελευθεριακή σκέψη είναι η επιδίωξη της άμεσης δημοκρατίας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, πιστεύουν πλέον πως με τέτοιον εξευθελισμό που έχει υποστεί η λέξη δημοκρατία, ίσως θα έπρεπε να αναζητηθούν κάποιοι άλλοι, λιγότερο ταλαιπωρημένοι όροι. Πέρα από αυτό, πολλοί ελευθεριακοί στοχαστές διαχωρίζουν ορισμένες μορφές πολιτικής εξουσίας από κάποιες άλλες, ανάλογα με τον βαθμό εκφυλισμού τους, μεριμνώντας ωστόσο να μην τρέφουν αυταπάτες για τη βαθύτερη σημασία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ως προς αυτήν, συχνά γίνεται λόγος για φάρσα και εκμετάλλευση, για ανισότητα και αδικία, για ψευδέστηση της αντιπροσώπευσης και χειραγώγηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που υπηρετούν την εξουσία. Η ελευθεριακή κριτική υποστηρίζει ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία, παρά την όποια ρητορική, δεν έχει καμία σχέση με την περίφημη αρχή της πλειοψηφίας. Αντίθετα, εμπνέεται από διευθυντικές μειοψηφίες που δημιουργούν καταναγκαστικά ιδιωτελείς συνενέσεις, καταστέλλοντας κάθε τι που τους εναντιώνεται. Το παράδοξο είναι ότι προτάσσεται η αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος, προκειμένου να βρει στηρίγματα ένα σύστημα, το οποίο σε τελική ανάλυση θεμελιώνεται σε μια επιστημονική και απαρέγκλητη οργάνωση της ανισότητας, κάνοντας μάλιστα χρήση μιας φαινομενικής πολυφωνίας που αναπτύσσεται σε κλειστό κύκλωμα. Τέλος, και για να μην λείψει τίποτα, η φιλελεύθερη δημοκρατία μοιάζει ακλόνητα προσκολλημένη με την ετοιμότητα μιας παρασιτικής ανθρώπινης ομάδας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα, μακράν του να αποτελεί εγγύηση για τον λαό, ευνοεί και εγγυάται τη μονιμότητα μιας κυβερνητικής αριστοκρατίας που δραστηριοποιείται κατά του λαού. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μπακούνιν. Οι εκλογές. Στο μεδούλι της φιλελεύθερης δημοκρατίας βρίσκονται οι εκλογές. Εξακολουθεί να με συγκλονίζει ο αντίκτυπος που έχουν στο κεφάλι τόσων πολλών ανθρώπων. Όποιος αναφερθεί σε άλλον ορίζοντα, οφείλει να αιτιολογήσει σχολαστικά την άποψή του. Στον αντίποδα, περνούν απαρατήρητες οι τεράστιες αθλειότητες της εκλογικής οδού. Τα πλέον οσυρά στοιχεία επιβάλλονται με άκρος αποτελεσματικό τρόπο, καθώς εξοικειωνόμαστε με την ιδέα πως η εκλογική λογική είναι φυσιολογική και δημοκρατική. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για έλεγχο των ανθρώπων και αφανισμό των διαφωνούντων. Εκπλήσει ιδιαίτερα η σαγήνη που προκαλεί εκλογές σε πολλούς αριστερούς, οι οποίοι όπως φαίνεται πιστεύουν σε αυτές δίχως ίχνος αμφιβολίας.
τουλάχιστον δεν ακούγεται πια εκείνο το απαράδεκτο επιχείρημα που παλαιότερα απολάμβανε κάποια έγκλη και εφιστούσε την προσοχή στη δυνατότητα που δίνουν οι εκλογές και τα κοινοβούλια ως πλατφόρμες για διάδοση ιδεών. Καθώς η εκλογική διαδικασία συνεπάγεται ότι αφήνουμε τα πάντα στα χέρια άλλων, οι οποίοι στο μέλλον οφείλουν να λύσουν τα προβλήματά μας και μπορούμε να υποθέσουμε να μας απελευθερώσουν, η μυθική πίστη σε αυτές αποτελεί δίκτυα απογοήτευσης και εγκατάλειψη της δράσης. Η κατάσταση αυτή εντείνεται περισσότερο όταν η κριτική στις εκλογές από την πλευρά των ελευθεριακών βασίζεται εξίσου σε προειδεάσεις γερά εδρεωμένες, προπαντός όλα όσα διαδηλώνουν μόνιμη άρνηση της αντιπροσώπευσης, και σε μια ομή και εμπειριστική συλλογιστική για την παρούσα πραγματικότητα. Διότι καλό είναι να θυμηθούμε ότι στις εκλογές συναντιούνται η προγενέστερη αποχάβνωση και άγνοια του κόσμου, καθώς αγνοεί παντελώς τα προγράμματα των κομμάτων που ψηφίζει. Μια αμφίβολη αντιπροσώπευση της Βούλης των Πολλών, αφού τα νικητήρια κόμματα, δίχως καθόλου δημοκρατικές εσωτερικές δομές, εξασφαλίζουν χαμηλά ποσοστά, ακόμα πιο χαμηλά, αν λάβουμε υπόψη την αποχή. Δραματικές διαφορές σε ό,τι αφορά τους πόρους μπορούν να διαθέσουν τα κόμματα ή κατά κανόνα άδικα εκλογικά συστήματα. Για να μην λείψει τίποτα, όπως είχα την ευκαιρία να σημειώσω πιο πάνω, η οικονομία μένει σχεδόν ολοκληρωτικά στο περιθώριο των αποφάσεων των κοινοβουλίων, η δικαστική εξουσία συνεργάζεται ενεργά στη γενική διαπλοκή δίχως την παραμικρή ανεξαρτησία, ενώ τα μέσα από επικοινωνίας επαναλαμβάνουν διαρκώς τους τεχνοκρατικούς λόγους που διατείνονται ότι τα βασικά προβλήματα δεν είναι πολιτικά, αλλά καθαρά τεχνικά. Και αν κάτι δεν πάει καλά, εκεί, στην εφεδρεία, βρίσκονται οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τα πραξικοπήματα να ατενίζουν τον ορίζοντα της καταστολής που δεν καταλαγιάζει. Πού είναι λοιπόν η λαϊκή κυριαρχία? Οι ψηφοφόροι είναι οι κομπάρσεις που παίζουν δωρεάν σε μια ταινία φάρσα, το φιλμ της Δημοκρατίας, όπου η ελευθερία συρρυκνώθηκε στην επιλογή της μάρκας απορρυπαντικού στους διαδρόμους ενός εμπορικού κέντρου. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς να μην μας εκπλήσει κριτική στις ελευθεριακές πρακτικές και την εκλογική αποχή που πολλές φορές εκφράζουν από τα χαρακόμματα, οργανώσεις και πρόσωπα που δηλώνουν πίστη στη σκέψη του Μάρξ. Διαβεβαιώνουν λοιπόν ότι μη συμμετέχοντας στις εκλογές και τα θεσμικά όργανα, οι ελευθεριακοί αφήνουν τον δρόμο ελεύθερο στις δυνάμεις του κεφαλαίου. Λες και δεν υπάρχουν ισχυρά και θεμελιωμένα παραδείγματα για το πόσο άχρηστες είναι οι εκλογές και οι θεσμοί, και επιπλέον για την ικανότητα που επιδεικνύει η φιλελεύθερη δημοκρατία όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση όσων αποφασίζουν να υπακούσουν τους κανόνες. Μόνο αφελές μπορεί να χαρακτηριστεί το διπλό συμπέρασμα: πρώτον, ότι αυτή η μορφή φαινομενικής δημοκρατίας ανοίγει ανεπιφύλακτα το δρόμο σε απόψεις ρήξης, και δεύτερον, ότι δεν διαθέτει ανάλογους μηχανισμούς ώστε να αποτρέψει ενδεχόμενες ατέλειες που γεννιούνται στο μέγαρο του καπιταλισμού. Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα είχαν καταργηθεί, λέει ένα πολύ γνωστό απόθεγμα. Πιο συνετό μοιάζει το συμπέρασμα ότι τα περισσότερα ψήγματα προόδου που έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι δεν είχαν την παραμικρή ή είχαν ελάχιστη σχέση με την εκλογική οδό. Πράγματι, η γενική κρίση του θεσμικού συνδικαλισμού έχει προφανώς σχέση με τα πρωτεία που έχουν παρακολουθηθεί στο δρόμο αυτό, έχοντας επιφορτιστεί με την αφέμαξη των μαχητικών κομματιών του άλλοτε. Μήπως δηλαδή από τα πάνω, από τους θεσμούς, παρασύρονται οι άνθρωποι προς τη χειραφέτηση ή τους εξασφαλίζει ότι θα μπορούν να κάνουν όσα δεν έκαναν σε άλλες συνθήκες? Είναι γεγονός ότι στον ελευθεριακό κόσμο το ζήτημα των εκλογών έχει προξενήσει ζωηρές αντιπαραθέσεις. Να επισημάνω ότι δεν αναφέρομαι στην οντολογική συζήτηση περί ψήφου. Προφανώς δεν είναι το ίδιο να ψηφίζει σε ομάδες τις οποίες η προσχώρηση γίνεται εθελοντικά ή στο πλαίσιο εκλογών που ελέγχονται με ιδιωτελούς σκοπούς από τους θεσμούς. Πέρα από όλα αυτά, κάποιοι πιστεύουν πως πρέπει να διακηρύξουμε υπερήφανα την αποχή στις ελεγχόμενες εκλογές, ενώ κάποιοι άλλοι εκτιμούν ότι το μόνο που αρμόζει είναι απλώς να τις ξεχάσουμε. Οι υποστηρικτές της δεύτερης θέσης προβάλλουν το επιχείρημα ότι υποστηρίζοντας την αποχή, στην πραγματικότητα αποδίδεται στις εκλογές σημασία που δεν τους αντιστοιχεί, συμμετέχοντας κατά κάποιο τρόπο σε αυτές. Ο Ρικάρντο Μέγια, ο οποίος θεωρείται ο κυριότερος θεωρητικός του Ισπανικού Αναρχισμού, εισήγαγε αυτό που ίσως να αποτελεί τον τρίτο δρόμο δράσης. Καλούσε μεν να γίνει σεβαστή απόφαση της ψηφοφορίας, εφιστούσε όμως την προσοχή στην ανάγκη να στραφεί το βάρος στην καθημερινή άμεση δράση, που είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Η άμεση δημοκρατία. Έχω ήδη σημειώσει ότι η λέξη δημοκρατία έχει ταλαιπωρηθεί τόσο, μάλλον πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη για να την αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι στον ελευθεριακό κόσμο συναντάμε μια ρητή υπεράσπιση της άμεσης δημοκρατίας. Βασίζεται στην άρνηση της εκχώρησης και της αντιπροσώπευσης, στην πρόταση για οργανώσεις χωρίς καταναγκαστικούς μηχανισμούς ή ηγετικές θέσεις και στην απόρριψη κάθε κυβέρνησης. Για να γίνουν εφικτά όλα αυτά, απαιτείται εύλογα μια προγενέστερη και δραστική διαδικασία για αποκέντρωση, αποσυμφόρηση και μείωση του όγκου των πολιτικών κοινοτήτων. Η λογική της άμεσης δημοκρατίας οδηγεί αναπόφευκτα σε αντιπαράθεση με τον κόσμο των κομμάτων, που δεν είναι άλλος από τον κόσμο της εκχώρησης και του διαχωρισμού, των ηγετών και των ιεραρχιών, των εκλογών και των κοινοβουλίων. Είναι βέβαιο ότι το οργανωτικό κομματικό πρόταγμα της παραδοσιακής αριστεράς σήμερα δεν έρχεται αντιμέτωπο μόνο με την ελευθεριακή ανταπάντηση, αλλά και με τον φαινομενικά νεφελώδη και αλλοπρόσαλο χαρακτήρα πολλών αναδυόμενων δικτύων.
Η συζήτηση για την άμεση δημοκρατία έχει αποφέρει τα τελευταία χρόνια ένα βλαστό τόσο ενδιαφέροντα όσο και αμφισβητήσιμο, τον αποκαλούμενο ελευθεριακό κοινοτισμό. Αν και η πρόταση αυτή εκφράζεται με διάφορους τρόπους, θα αρκεστώ να σημειώσω ότι πολλοί ελευθεριακοί βλέπουν με καλό μάτι τη συμμετοχή σε τοπικές εκλογές, στις οποίες τουλάχιστον στα χαρτιά είναι δυνατόν να διατηρηθούν πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία της άμεσης δημοκρατίας, περιορίζοντας αισθητά την αντιπροσώπευση. Θα προσθέσω ότι η συζήτηση για την άμεση δημοκρατία ανέκαθεν συνοδευόταν από διαμαρτυρίες για την υποτιθέμενη πρακτική αδυναμία εφαρμογής της. Με το επιχείρημα αυτό έχουν συμφωνήσει κατ' επανάληψη λενινιστές, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι συντηρητικοί, δίχως να αναρωτιούνται βέβαια για την καταλληλότητα των δικών τους μοντέλων και επιπλέον χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την άμεση δημοκρατία δεν αποτελεί εξήγηση ούτε καν αποσπασματική για την ενδεχόμενη αποτυχία κάποιων εκδοχών της. Πέρα από αυτά, υποψιάζομαι ότι η επιμονή αυτών των τριών πολιτικών οικογενειών δεν σκοπεύει να τονίσει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας σε πολύπλοκες κοινωνίες, αλλά να υπερασπίσει τα πλεονεκτήματα που έχει η αντιπροσωπευτική ψευδοδημοκρατία για την υφιστάμενη αταξία. Σε αυτό το σκηνικό, θα περιοριστώ να διατυπώσω την άποψη ότι το σύστημα, τέλεια προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει τα πολύ οικεία αντιπολιτευτικά ξεσπάσματα λενινιστών και σοσιαλδημοκρατών, δεν είναι το ίδιο προετοιμασμένο ώστε να απαντήσει στην πρόκληση της δημοκρατίας από τα κάτω. Η άμεση δράση. Συχνά ξεχνάμε ότι για την ελευθεριακή σκέψη, η άμεση δημοκρατία διαθέτει αναπόφευκτα το συφραζόμενό της, την άμεση δράση. Ο Γκρέμπερ έχει υποστηρίξει ότι ενώ ο μαρξισμός τίνει προς μια θεωρητική ή αναλυτική σκέψη περί της επαναστατικής στρατηγικής, ο αναρχισμός αντίθετα προκρίνει μια ηθική σκέψη περί της επαναστατικής πράξης. Αντιλαμβάνομαι ως άμεση τη δράση εκείνη στην οποία πρωταγωνιστές είμαστε εμείς, χωρίς ξένους μεσολαβητές, κόμματα, γραφειοκρατίες, κυβερνήσεις, με προσανατολισμό τον αυτοδιαχειριστικό έλεγχο της ζωής, με τρόπο ώστε να διατηρείται ανα πάσα στιγμή στο σύνολό της η δυνατότητα για λήψη αποφάσεων. Η πρόταση αυτή θέλει την αυτοοργάνωση μακριά από τους θεσμούς, ζητά κατηγορηματικά την αποφυγή ενδιάμεσων και έξωθεν καθοδήγησης και στις περισσότερες εκδοχές της αποτρέπει κάθε αίτημα η διαπραγμάτευση με αποδέκτες όσους ασκούν την εξουσία. Η τελευταία διάσταση χωρίζει εδώ και καιρό το κίνημα της 15ης Μάη. Ένα μέρος του προτίθεται επί της ουσίας να επεξεργαστεί προτάσεις, πιστεύοντας ότι έτσι θα εισακουστούν από τους κυβερνώντες, ενώ ένα άλλο κομμάτι του προσδοκά να ανοίξει αντιεμπορευματικούς χώρους αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης, δίχως να περιμένει την έγκριση κανενός κυβερνήτη. Επιπλέον, η άμεση δράση γεννιέται από τη βούληση να ελέγξει χωρίς διαμεσολαβήσεις τα γεγονότα που την ακολουθούν. Να δρούμε σαν να είμαστε ελεύθεροι, γιατί μόνο έτσι θα γίνουμε ελεύθεροι. Με την έννοια αυτή, λαμβάνει προεικονιστικό χαρακτήρα, εφόσον στηρίζεται στην ιδέα πως μέσα και σκοποί οφείλουν να εναρμονίζονται. Ανοίγουν εισαγωγικά. Φρόντισε το παρόν που δημιουργείς, γιατί πρέπει να μοιάζει με το μέλλον που ονειρεύεσαι, λένε σε ένα σύνθημά τους. Η Μουχέρες Κριάντο, η αναρχοφεμινιστική ακτιβιστική συλλογικότητα από τη Βολιβία. Ο δεσμός ανάμεσα στην άμεση δράση και την έμπρακτη προπαγάνδα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άμεση δράση δεν μπορεί να παραμένει σε καθαρά συμβολικό ή αισθητικό επίπεδο. Οφείλει αντίθετα να οδηγεί σε χειροπιαστές, απτές αλλαγές της πραγματικότητας. Από το τρίτο κεφάλαιο, το κράτος. Περί κράτους, είναι γνωστό ότι οι αναρχικοί θεωρούν ότι το κράτος είναι ο κύριος εχθρός. Η αντίληψη αυτή εκείνα από την πεποίθηση ότι το κράτος, όπως τόνιζε επανειλημμένα ο Προυντόν, δεν είναι πουδενή ένα φυσικό και ουδέτερο σώμα το οποίο απονέμει δικαιοσύνη και προστατεύει τους αδύναμους. Την ιδέα ότι το κράτος μας προστατεύει την πρόθεσαν στις τελευταίες δεκαετίες με ιδιαίτερη θέρμη δύο ημιθανείς προτάσεις, η σοσιαλδημοκρατία και ο θεσμικός συνδικαλισμός. Και ασφαλώς μας προβληματίζει το γεγονός πως κάποιοι, ενώ λένε πως αφήσουν ζητούν τον καπιταλισμό, παίρνουν τούτη την ιδέα αυτούσια δίχως καν να τη συζητούν, διότι το κράτος δεν είναι αυτόνομος θεσμός που παραμένει στο περιφέρειο του κεφαλαίου, άποψη με την οποία φαίνεται να συμφωνούν και μερικοί αναρχικοί. Είναι προφανές λοιπόν τι σημαίνει κράτος στον καπιταλισμό, όπως επίσης έχει την ίδια προφανή σημασία όταν αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία ενός υποθετικού σοσιαλιστικού προγράμματος. Η σοβιετική εμπειρία, η οποία στην πράξη αποδείχθηκε ένας κρατικός γραφειοκρατικός καπιταλισμός, αποκάλυψε με κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος που διαμορφώθηκε υπό την προστασία της δεν έπαψε να υποτάσσεται στα συμφέροντα μιας νέας κυρίαρχης τάξης. Παρότι η ιδέα για το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο που οδηγεί από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό ή σε ό,τι άλλο φαντάζει τόσο λογική όσο και σεβαστή, δεν μας δεσμεύει πουδενή ώστε να αποδεχτούμε ότι στο διάστημα αυτό το κράτος αποτελεί θεσμό αναπόφευκτο. Ομοίως, ας μην ξεχνάμε ότι παρόλο που ατυχώς οι περισσότερες τάσεις των εκδοχών μεταρρύθμιση και επανάσταση αντιλαμβάνεται το κράτος ως κύριο διαρθρωτικό παράγοντα, η αξιοπιστία του ως προς τις δύο αυτές εκδοχές έχει αναπόφευκτα εκπέσει σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 100 χρόνια. Ο Holloway αναφέρει ότι η αίσθηση πως η κοινωνία είναι δυνατόν να αλλάξει μέσα από το κράτος στηρίζεται στην ιδέα ότι το τελευταίο είναι κυρίαρχο, έτσι ώστε ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή μεταμορφώνεται σε αγώνα για την υπεράσπιση της κρατικής κυριαρχίας. Ο Holloway καταλήγει ότι ο λενινισμός βασίζεται σε μια τρομερή αμφισημία,
θεωρώντας ότι η κατάκτηση της κρατικής εξουσίας αποτελεί το απόγειο της όθησης προς την αυτοδιάθεση, της όθησης που θα είχε γεννηθεί στην περίπτωση της Ρωσίας από τα Σοβιέτ. Θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουμε προσεκτικά και μια άλλη κεντρική διάσταση του κράτους, την κατασταλτική, στρατή, αστυνομίες, φυλακές, ψυχιατρία, σχολεία, μέσα επικοινωνίας, η οποία ανέκαθεν υπήρξε πολύ πιο σημαντική από την προστατευτική προνοιακή. Παρεπιπτόντως, ποιος μας προστατεύει από το κράτος? Η καταστολή και ο πόλεμος είναι ομοούσια με αυτό, υποτίθεται επί μιας διαδικασίας που επικυρώθηκε τον τελευταίο καιρό σε πείσμα των ψευδεστήσεων που τράφηκαν στο κοντινό παρελθόν. Και επιπλέον κερδίζει πια χώρο ένα σχετικά καινούριο φαινόμενο, η πρόθεση για απόλυτο έλεγχο. Ο λαός λοιπόν είναι ένα αμοιβώς ρητορικό, ποτέ απτό θεμέλιο της τάξης κρατικής βίας, η οποία διαρκώς αχαλήνωτη στην πράξη διαφεύγει πλήρως από τον έλεγχο και τη διεύθυνση του λαού. Σε αυτές τις συνθήκες αποκτά βάρος, λόγω της αυστηρής ορθολογικότητάς της, η ελευθεριακή άποψη που υποστηρίζει ότι η επανάσταση με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποσκοπεί στην εξαναγκαστική εξουσία του κράτους. Αντίθετα, οφείλει να βασιστεί στον στόχο της κοινωνικής οργάνωσης από τη βάση. Είναι βέβαιο ότι πολλά χαρακτηριστικά του θεσμού κράτους έχουν αλλάξει την πάροδο του χρόνου. Έτσι, για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό δυτικοευρωπαϊκό κράτος του 19ου αιώνα, με τις προσθήκες της εκλογικής φάρσας και της μηδαμινής προνοιακής διάστασης, παρήχε στον 20ο αιώνα μια αίσθηση δημοκρατίας, διανθισμένη με υποτιθέμενους δεσμούς με την ευημερία του πληθυσμού. Όπως φαίνεται, πρέπει να απελευθερωθούμε από τις πολλές αυταπάτες που περιβάλλουν το κοινωνικό κράτος δικαίου. Η αυταρχική εκτροπή του θεσμού κράτους και η έκδηλη υποταγή του στα ιδιωτικά συμφέροντα, ολοένα πιο φανερές και η μεν και η δε τα τελευταία χρόνια, ισχυροποιούν την αναρχική διάγνωση που μόνο φαινομενικά έχει καταρακωθεί από τα κράτη της ευημερίας. Τα κράτη της ευημερίας. Πριν από χρόνια, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μία από τις πολλές σπουδαστικές κινητοποιήσεις, αναφερόμουν σε μια σειρά διεκδικήσεων για δημόσια, οικουμενική, δωρεάν, λαϊκή και ποιοτική παιδεία. Μια ωραία ημέρα, καθώς διατύπωνα το αίτημα αυτό, θυμήθηκα πως όταν φοιτούσα στο πανεπιστήμιο, δεκαετίες πριν, κάναμε σκληρή κριτική στην κρατική δημόσια παιδεία, με την αντίληψη ότι αποτελεί κεντρικό μηχανισμό για την αναπαραγωγή της λογικής του κεφαλαίου. Και ασφαλώς δεν είχαμε ξεστρατήσει από τον δρόμο μας. Μακριά από κάθε αυτοδιαχειριστική προοπτική, η δημόσια παιδεία συνήθως προωθούσε τη συμμόρφωση προς τις αρχές, την υπακοή, τον απροκάλυπτο ανταγωνισμό, τον ατομικισμό, την υπεροχή των αξιών των ανώτερων τάξεων και την υποταγή στην κυρίαρχη τάξη. Τελικά, τι άλλαξε με το πέρασμα των χρόνων? Η υπαναχώρηση σε όλα τα παιδεία όθησε πολλούς να σκάψουν χειρακόμματα και να υπερασπίσουν ανοιχτά τη δημόσια παιδεία προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα. Παρότι η απόφαση αυτή ήταν εύλογα δικαιολογημένη, δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε κίνητρο για την αναπαραγωγή ακόμη μια φορά της λογικής του κεφαλαίου. Η λέξη αυτοδιαχείριση και κοινωνικοποίηση ορθώνω τόσο αντίδοτο. Επαναλαμβάνω όμως πως καλό θα είναι να έχουμε επίγνωση ότι δεν πολύ συντεριάζουν, δεν τα πάνε καθόλου καλά με τον θεσμό κράτος. Πού τελειώνει το κράτος? Το δημόσιο, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητα το κρατικό, αν και η ταύτιση της μίας με την άλλη πραγματικότητα βαραίνει τόσο, ώστε δύσκολα μπορούμε να την αποφύγουμε. Από την άλλη, το ιδιωτικό δεν παραπέμπει οντολογικά σε ατομικισμούς ή εγωισμούς. Είναι θεμητό ένα αναρχικό σχολείο να έχει εντός εισαγωγικών ιδιωτικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη σε έναν λαό που έχει εκδιωχθεί από τη γη του, τη Γαλιλαία ή την έρημο Νεγκέβ και βρίσκεται έγκλειστο σε μια φυλακή στη Γάζα ή την Υπεριορδανία, ομολογώ ότι παρότι ποτέ δεν ήμουν προσκύμενο στην πρόταση για διαμόρφωση Παλαιστινιακού κράτους, θέλω να έχω επίγνωση ότι μια τέτοια πρόταση δεν γεννιέται από το πουθενά. Αντίθετα, εξυπηρετεί την επίλυση επιτακτικών προβλημάτων με τίμημα ασφαλώς στη δημιουργία άλλων. Όπως και να έχουν τα πράγματα, στην αναρχική σκέψη διακρίνεται κάποιες φορές ο πειρασμός για πραγμοποίηση και υπερβολική μεγέθυνση του κράτους, σαν να ήταν ο μοναδικός εχθρός και η μοναδική πηγή εξουσίας. Πολλοί αναρχικοί αντιμετωπίζουν αιμονικά το κράτος, έτσι όπως πολλοί μαρξιστές στοχαστές κυριαρχούνται από τις σχέσεις παραγωγής. Σημαντική συνέπεια της πραγμοποίησης και της διόγκωσης είναι πως ξεχνιούνται οι υπόλοιπες εκδηλώσεις εξουσίας, ανά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο αυτόνομες σε σχέση με το κράτος. Υπάρχουν αναρχικοί που ταυτίζουν το κράτος αποκλειστικά με τα υπουργεία. Η επανάσταση πρέπει να γίνει με τις αξίνες και φτιάρια καταστροφής. Και δεν αντιλαμβάνονται πως κουβαλάμε την εξουσία και τους κανόνες στο κεφάλι μας μέσα, όντας ταλανισμένοι από πολλές και διάφορες μορφές καταπίεσης. Αν τοποθετήσουμε το κράτος στο γενικό πλαίσιο των καταπιεστικών μηχανισμών, η εικόνα του ξεθοριάζει. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις πέρα από το κράτος, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιείται, εφόσον το κράτος βρίσκεται αναντήρητα στον πυρήνα αυτών των μηχανισμών. Δεν λείπουν βέβαια και οι εκφάσεις του ελευθεριακού λόγου, οι οποίες όντας αιμονικές με το κράτος, αφήνουν σε δεύτερο πλάνο τον καπιταλισμό ή δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή σε φαινόμενα προγενέστερα του καπιταλισμού, όπως η πατριαρχική κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε πως ορισμένα ρεύματα της ελευθεριακής σκέψης, όπως ο αναρχοπρωταγωνισμός, δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι η μεγαλύτερη αιτία δεινών και προβλημάτων δεν είναι το κράτος, αλλά κάτι που προϋπήρχε και θα το στήριζε, ο ίδιος ο γνωστός ανθρώπινος πολιτισμός. Από αυτή τη σκοπιά, το να ικανοποιήσει με μια κριτική στο κράτος είναι σαν να καταπιάνεσαι με την επιφάνεια, αποφεύγοντας να δεις τι κρύβεται στο βάθος. Από το τέταρτο κεφάλαιο, Καπιταλισμός, πάλι των τάξεων, αυτοδιαχείριση.
Το σύνολο των δεινών που υποφέρουμε δεν αποτελεί γέννημα του καπιταλισμού, μεγάλο μέρος ωστόσο είναι με κάθε βεβαιότητα προϊόν του τελευταίου. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι ο αναρχισμός, ούτως ή άλλως συγκερινός σε ό,τι αφορά τη θεωρητική διάσταση με τον βιομηχανικό καπιταλισμό του 19ου αιώνα, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την αναπότρεπτη σύγκρουση με το κεφάλαιο και τα συμφέροντά του. Εύκολα διαπιστώνουμε τα στοιχεία που διακρίνουν στον καπιταλισμό η θεωρητική του αναρχισμού. Αποκλεισμός και εκμετάλλευση, ανισότητα και περιθωριοποίηση και πάνω απ' όλα η τάξη της ατομικής ιδιοκτησίας. Απέναντι σε ένα σύστημα κοινωνικά καταστροφικό που μπορεί όμως να προσφέρει ευχαρίστηση σε ατομικό επίπεδο, οι κολεκτιβιστές και κομμουνιστές αναρχικοί, δηλαδή η πλειονότητα των αναρχικών, διεκδικούν την απαλωτρίωση αρχικά και την κοινωνικοποίηση στη συνέχεια της ιδιοκτησίας στο πλαίσιο μιας επανάστασης που συνήθως χαρακτηρίζεται κοινωνική και όχι απλά πολιτική. Ας μην ξεχνάμε πως τη δεκαετία του 1930, πρώτο μέλημα των ελευθεριακών της Αραγωνίας, καθώς ανακήρυξαν στα χωριά τους τον ελευθεριακό κομμουνισμό, ήταν να κάψουν τους τίτλους ιδιοκτησίας. Ο αναρχοσυνδικαλισμός. Κύρια απάντηση του ελευθεριακού κινήματος στο εργασιακό περιβάλλον, υπήρξε δίχως αμφιβολία ο αναρχοσυνδικαλισμός, με ιδιαίτερη δυναμική κατά το πρώτο μέρος του 20ου αιώνα. Είναι γνωστό ότι στην Ισπανία ο αναρχοσυνδικαλισμός διατηρεί ακόμα την ευρωστία του, όσο μακριά και αν βρίσκεται από τα επίπεδα που προσέγγισε πριν από 3 τέταρτα του αιώνα. Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, ο αναρχοσυνδικαλισμός και μαζί του σχήματα λίγο ως πολύ συγγενικά, εξακολουθεί να είναι με τις όποιες ανεπάρκειες το βασικό εργαλείο για εκδήλωση της αντικαπιταλιστικής βούλησης στον ελευθεριακό κόσμο. Προσφέρει τις πιο φιλόδοξες και ξεκάθαρες προοπτικές για παρέμβαση, γεγονός που αποκαλύπτεται, αν συγκρίνουμε τις ενέργειές του, ακόμα και τις επιφανειακές, με τις αντίστοιχες πρακτικές που ακολούθησαν οι αποκαλούμενες και εξορισμού κατακαιρματισμένες ομάδες συγγένειας. Επιδεικνύει η πρακτική διάσταση για πραγματική παρέμβαση στην κοινωνία και όχι μόνο στον κόσμο της εργασίας, την οποία στερούνται άλλες οργανικές εκδηλώσεις του ελευθεριακού μείγματος. Αποτελεί από την άλλη προμαχώνα ενάντια στον κρατικοδίωτο συνδικαλισμό και τα κουσούρια του, ενώ συγχρόνως συνεισφέρει ένα τολμηρό σχέδιο για το μέλλον. Ανοίγουν εισαγωγικά. Επί του παρόντος το συνδικάτο είναι για τον συνδικαλισμό, όργανο αγώνα και διεκδίκηση των εργαζομένων ενάντια στα αφεντικά. Στο μέλλον θα γίνει βάση πάνω στην οποία θα ανεργηθεί η κανονική κοινωνία, αποκαθαρμένη από την εκμετάλλευση και την καταπίεση, υποστηρίζει ο Εμίλ Πουζέ το 1903. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, αφού η αμιγώς συνδικαλιστική δραστηριότητα ενέχει μειονεκτήματα που δεν πρέπει να λησμονιούνται. Είχε ήδη αναφερθεί σε κάποια από αυτά πριν από 100 χρόνια ο Ερίκο Μαλατέστα. Επιλέγω δύο φράσεις του. Η πρώτη, ασφαλώς υπερβολική, επισημαίνει ότι ο συνδικαλισμός είναι και θα είναι πάντοτε ένα κίνημα νομιμόφρον και συντηρητικό, χωρίς άλλο προσιτό σκοπό παρά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι στο εργατικό κίνημα το έμιστο μέλος αποτελεί κίνδυνο συγκρίσιμο μόνο με τον κοινοβουλευτισμό. Ο αναρχικός που δέχεται να γίνει μόνιμος και μισθωτός υπάλληλος του συνδικάτου είναι χαμένος για τον αναρχισμό. Πέρα από τις απόψεις του Μαλατέστα, ο συνδικαλισμός γενικά, ο αναρχοσυνδικαλισμός επίσης, έστω σε μικρότερο βαθμό, δίνει συνήθως την πρωτοκαθεδρία στον μισθό, ως εκ τούτου ξεχνά ή έστω να βάλει άλλα σημαντικά θέματα. Ποτέ ή σχεδόν ποτέ η δράση των συνδικάτων δεν έδωσε προτεραιότητα σε ζητήματα όπως τα όρια του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η περιθωριοποίηση των γυναικών, η ταπείνωση που υφίστανται οι άνεργοι ή η καταχρήση που περιστοιχίζουν την κατανάλωση. Ακόμα και σήμερα, πολλοί συνδικαλιστές δεν καταλαβαίνουν πως μια γενική απεργία οφείλει να περιλαμβάνει όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την κατανάλωση. Έχοντας αιμονή με τον μισθό και πιο πέρα με τη συγκέντρωση αγαθών, αρκετοί εκτιμούν ότι το εργατικό κίνημα πρέπει οπωσδήποτε να συλλογιστεί τη διάκριση ανάμεσα στην αθλειότητα και τη φτώχεια, προκειμένου να επανεκτιμήσει τη δεύτερη απέναντι στην αθλειότητα που συνδέεται με τη λογική του καπιταλισμού και με τον προφανή και αχαλήνοντο σκοπό να αυξάνει εκθετικά τον πλούτο. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, το 1936, το συνέδριο της ΕΝΕΤ στη Σαραγώσα όρισε τον ελευθεριακό κομμουνισμό ως το καθεστώς που προκύπτει από την Ομοσπονδία των Ελεύθερων και Αυτόνομων Αγροτικών και Βιομηχανικών Ενώσεων, οικοδομημένο με βάση τα συνδικάτα και τις ελεύθερες κοινότητες. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία υπήρχε πριν από τον Εμφύλιο Πόλεμο μια αξιοσημείωτη αυτοδιαχειριστική κουλτούρα, αυτό μαρτυρούν οι κολεκτιβοποιήσεις, που δεν αποτελούσε βέβαια αποκλειστικότητα του ελευθεριακού κόσμου. Συμμετείχαν επίσης πολλά συνδικάτα τη UGT. Ασφαλώς, η αυτοδιαχειριστική κουλτούρα έχει χάσει δραματικά την πνοή της και τούτο πιστοποιείται από το γεγονός ότι τα δύο επί του παρόντος μεγαλύτερα κοινωνικά συνδικάτα, ΣΕΣΕ, Ο και UGT, με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και σημαντικούς πόρους, στάθηκαν ανίκανα να προωθήσουν κάποια διαφορετική αυτοδιαχειριστική δομή από αυτή που προσκομίζει ένα απλό ταξιδιωτικό γραφείο. Στον πυρήνα της πρότασης για την αυτοδιαχείριση βρίσκεται η πολυαγαπημένη στους ελευθεριακούς παππούδες μας ιδέα ότι ο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αφεντικά, όχι όμως χωρίς εργαζόμενους. Μπροστά στην πρωταρχική προσβολή που συνεπάγεται συγκεντρωμένη σε λίγα χέρια ατομική ιδιοκτησία και απέναντι στην επακόλουθη αδικία και ανισότητα,
Η αυτοδιαχείριση προάγει την οργάνωση όλων και όχι μια οργάνωση πάνω από όλους. Και τούτο γίνεται σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, ιδιαίτερα όμως στο πεδίο της εργασίας, υποστηρίζοντας παράλληλα σχηματισμούς που συντονίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο εσωτερικός πλουραλισμός, η διαφορετικότητα των απόψεων και ο σεβασμός προς αυτές αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως επίσης και η συνείδηση ότι τίποτα καλό δεν κερδίζεται εφόσον η επίλυση των προβλημάτων εκχωρείται σε εξωτερικά όργανα. Ασφαλώς, η αυτοδιαχειριστική πρακτική δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Αναφέρω δύο από αυτά. Το πρώτο σχετίζεται με το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Αντικειμενικά, πολλές φορές δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ενώ το δεύτερο αφορά την πραγματική γνώση των πραγμάτων, συχνά πολύ επιπόλαια, που δείχνουν να έχουν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι.